Φαίνεται ότι θα γίνει τους επόμενους μήνες και αφορά στα τεστ και των εμβολιασμένων πλέον. Ναι. Είναι γεγονός ότι όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο Ισραήλ κυρίως είχαν παρατηρηθεί μολύνσεις σε εμβολιασμένους μετά την πτώση των επιπέδων αντισωμάτων. Γι' αυτό και κάποιες χώρες, ήδη συμπεριλαμβανομένες και της Κύπρου, προχώρησαν στην ενισχυτική ή δόση για ενίσχυση της ανοσίας. Εγώ όταν με προσεγγίζει κάποιος, εάν είναι επαφή θετικού κρούσματος και είναι εμβολιασμένος, πάντοτε συμβουλεύω τουλάχιστον να προσέχουν τις 3 με 4 επόμενες μέρες και να κάνουν έναν τεστ την 4η μέρα για να βεβαιωθούν ότι δεν έχουν κολλήσει. Νομίζω αυτό είναι αναγκαίο τώρα που θα μπούμε και στους χειμερινούς μήνες και θα είμαστε σε κλειστούς χώρους, διότι ναι, κάνουμε σύσταση για να εφαρμόζουμε τα μέτρα αυτοπροστασίας και κυρίως η χρήση της μάσκας σε κλειστούς χώρους, αλλά αρκετοί το παραγνωρίζουν αυτό το πράγμα. Επομένως, ο κίνδυνος να εκτεθούν στον ιό είναι αυξημένος και γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο στέλεχος είναι ιδιαίτερα μεταδοτικό σε εσωτερικούς χώρους. Τότε είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργήσουμε αλυσίδες κρουσμάτων το χειμώνα, οι οποίες να συμπεριλαμβάνουν και εμβολιασμένους. Μάλιστα. Και βεβαίως αυτό, να ξέρετε, αυτή η συζήτηση για τα τεστ και από εμβολιασμένους γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και ανάμεσα στους πολίτες. Άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν ότι δεν θα εμβολιαστούν για τον ΑΒ λόγο αυτή τη δεδομένη στιγμή λένε, καλά, ένας άνθρωπος ο οποίος εμβολιάστηκε τον Μάρτιο, τον Μάιο, τον Απρίλιο, πόση ανοσία έχει μείνει αφού δεν ξέρουμε ακόμα αποδεδειγμένα και γιατί δεν πρέπει και αυτός να ελέγχεται. Βεβαίως θα δούμε αν θα είναι και αυτό το τεστ θα είναι δωρεάν. Κανονικά αυτό θα ισχύει, έτσι δεν είναι, για τους εμβολιασμένους. Ναι, πρέπει να αναμένουμε τι θα αποφασίσει το Υπουργείο Υγείας και αν μας ζητηθεί φυσικά θα πούμε και εμείς τη δική μας ιδέα. Πρέπει να πούμε όμως ότι και η Pfizer τελευταίως, αλλά και διάφορες μελέτες, μεταξύ αυτών και μια ελληνική μελέτη, όπου παρακολουθούσαν άτομα που έχουν εμβολιαστεί προοδευτικά, δηλαδή μήνα με μήνα τροποντινά, έδειξαν ότι μετά από 3 μήνες τα επίπεδα των αντισωμάτων πέφτουν κατά το ίμιση. Δηλαδή είναι πολύ ραγδαία η πτώση των αντισωμάτων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Φυσικά η ανάμνηση είναι εκεί πέρα. Γι' αυτό αναφερόμαστε και στην 3η δόση σαν αναμνηστική. Επομένως, δίδοντας τη 3η δόση, οθεί στον οργανισμό να παράξει περισσότερα αντισώματα. Και τουλάχιστον από τα ευρήματα των Ισραηλινών μέχρι στιγμής, μετά την 3η δόση, τα επίπεδα των αντισωμάτων ανεβαίνουν μέχρι και 7-8 φορές πιο πάνω. Τα οποία όμως πράγματι ενισχύονται. Ενισχύονται. Τα αντισώματα όμως αυτά και μετά την ενισχυτική δόση, με την πάροδο πάλι των 3 μηνών, πάλι θα έχουμε ραγδαία πτώση τους. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό αναμένεται να το παρακολουθήσουμε. Ναι. Ίσως όχι. Ίσως όχι. Αλλά πρέπει να διευκρινιστεί αυτόν οπωσδήποτε. Ναι, βέβαια, για να ξέρουμε, γιατί μετά δεν ξέρω αν θα μιλάμε πλέον για αναμνηστική δόση ή θα είναι μηνιαία δόση. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό, γελάω γιατί εντάξει, γελάτε κι εσείς. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να πούμε ότι και η Pfizer και η Moderna ζητούν άδεια για την ενισχυτική δόση, για αυτή την αναμνηστική δόση, την 3η, από τον FDA, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καραγιάννη, την ώρα που έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα των ερευνών. Όμως, πριν από 2 εβδομάδες είδαμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βγήκε και είπε ότι στο γενικό πληθυσμό ενδεχομένως να μην χρειάζεται μια 3η δόση. Άρα, πού βαραίνει, ας πούμε, η ζυγαριά? Νομίζω οι περισσότερες χώρες κλείνουν προς την άποψη ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τον πληθυσμό μας. Και ενώ δεν είμαστε σίγουροι, καλύτερα να μεριμνήσουμε ούτως ώστε να γίνει αυτή η 3η δόση, ίσως και προλάβουμε τα χειρότερα αν προκύψουν.
Από την άλλη μεριά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλει να θωρακίσει και τις φτωχότερες χώρες, όπου η εμβολιαστική κάλυψη είναι εξαιρετικά χαμηλή. Σίγουρα. Ακόμα και σε πλούσιες χώρες, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, αυτές οι χώρες δεν έχουν προχωρήσει την εμβολιαστική τους κάλυψη, διότι θέλουν να αντιμετωπίσουν τον ιόν κάπως διαφορετικά, τουλάχιστον η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία με τα lockdown, σε κάποιες περιοχές τώρα για δεύτερον κατά συνέχεια μήνα, lockdown, το οποίο είναι λίγο εξωφρενικό, εφόσον είχαν όλον το καλοκαίρι να το δικό μας τρόπο να και προηγουμένως. Το χειμώνα το δικό τους, το δικό μας το καλοκαίρι. Yeah, ακριβώς. Να εμβολιάσουν τον κόσμο, να προχωρήσει η εμβολιαστική κάλυψη. Έτσι και η αγωνία νομίζω από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι σε χώρες όπου δεν υπάρχει ψηλή εμβολιαστική κάλυψη. Μεταδίδεται ο ιός ραγδαία. Η πιθανότητα ανάδυσης νέων στελεχών είναι ορατή. Και είναι αυτόν που προσπαθούν να αποτρέψουν και ταυτοχρόνως με αυτόν τον τρόπο, εάν η εμβολιαστική κάλυψη είναι ισοζυγισμένη μεταξύ των χωρών, τότε η πανδημία θα έλθει προς το τέλος της, αλλά δεν θα εξαλειφθεί ο ιός. Επομένως, ο ιός θα γίνει ενδημικός, όπως λέμε, δηλαδή θα παρουσιάζεται από καιρού εις καιρών, όπως η εποχική γρίπη, θα μας προκαλεί κάποια προβλήματα και μετά πάλι θα μπαίνει σε ύφεση. Μάλιστα. Τώρα, ο κόσμος διρωτάται. Κανείς πλέον δεν λέει τίποτα για τα άλλα δύο τα εμβόλια που δεν είναι mRNA τεχνολογίας. Για παράδειγμα, έχει γίνει κάποια έρευνα για το AstraZeneca, για τα αντισώματα, για το πόσο καιρό παίρνει η ανοσία κτλ. Έχουμε τέτοια δεδομένα και τέτοιες μελέτες για τα δύο τα άλλα τα εμβόλια? Γιατί λέμε μόνο για τα Pfizer και για τη Moderna. Ναι. Και φυσικά έχουμε. Το AstraZeneca συμπεριφέρεται περίπου το ίδιο όπως και το Pfizer και το Moderna. Μάλιστα. Το Johnson & Johnson, η ίδια η εταιρεία εκεί πέρα, έχει κάνει τις δικές της μελέτες με δεύτερη ενισχυτική δόση, διότι αν θυμάστε αυτό είναι μονοδοσικό. Ναι, σωστά. Επομένως, η ενισχυτική δόση θα είναι η δεύτερη. Και φαίνεται πάλι από τις μελέτες που έχουν κάνει ότι αυξάνει την ανοσία κατά 8 φορές πάλι πιο ψηλά. Έτσι η εταιρεία έχει κάνει αίτηση και αυτή ούτως ώστε να δοθεί άδεια για δεύτερη δόση Johnson & Johnson σε όσους πήραν Johnson & Johnson. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά όσοι πήραν AstraZeneca τις δύο δόσεις, η ενισχυτική τους θα είναι με ένα εκ των δύο mRNA εμβολίων, αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Και όσοι έχουν πάρει Johnson & Johnson, η δεύτερη δόση θα γίνει μάλλον με το ίδιο εμβόλιο. Μάλιστα. Mm-hmm. Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Πριν να σας αποδεσμεύσω έτσι μια κουβέντα για τους μαθητές μας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Δεν είναι τραγικά, αλλά βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμη, θα μου πείτε. Ακριβώς. Χθες, παραδείγματος χάρη, κοίταξα από τα αποτελέσματα της μέσης παιδείας από τις επαρχίες μας. Δεν υπήρχε κανέναν κρούσμα εκεί πέρα. Την προηγουμένη υπήρχαν 7, την προπροηγουμένη υπήρχαν αυτά τα 13 τα οποία ακούσαμε. Ναι. Ελπίζω ότι δεν θα προκύψει ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να προλάβουμε αλυσίδες. Θεωρώ ότι η εφαρμογή των πρωτοκόλων και των μέτρων αυτοπροστασίας, εάν τα παιδιά τα εφαρμόζουν, θα είναι ίσως ικανά να μας θωρακίσουν μέχρι τους πιο κρύους μήνες του χειμώνα. Οπότε μέχρι τότε ελπίζω ότι θα ρίξουμε τον αριθμό των κρουσμάτων μας ακόμα περισσότερο και να περιορίσουμε και τον κίνδυνο μετάδοσης. Μάλιστα. Μέχρι το Φεβράρι δηλαδή, γιατί μέχρι τότε είναι οι πιο κρύοι μήνες. Άρα ναι, μετά τα Χριστούγεννα. Ναι, διότι ακόμα έχουμε την δυνατότητα να εξαιρέσουμε τις τελευταίες δύο μέρες, να έχουμε τα παράθυρα ανοιχτά, τις πόρτες ανοιχτές και νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στις πιο θερμές μέρες την επόμενη εβδομάδα. Μου δώσατε